Γεια σας και από μένα. Έλα μωράκι μου, θέλω να είναι καπίτονε. Αν είναι λέει, χαρά Θεού. Θέλω να πω, επειδή λέγαμε για τη συνέντευξη της Ευαγγελίας Παλιάρα πριν που δεν ήσουν εδώ, ότι ήταν στο περιοδικό Downtown. Γιατί είναι κρίμα, δουλέψανε άνθρωποι, να πούμε φωτογραφίες από τη γυναίκα. Και πρέπει να το πούμε και πάντα πρέπει να τα λέμε. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως. Τι μηδοσοπτικός που είναι ως Παλιάρας με κοντά μαλλιά, κυρία. Είναι πάρα πολύ. Αλλά μένω στο Ελληνίδα μάνα, γιατί άκουγα αυτά που λέγατε και χαμογέλαγα μόνη μου μέσα. Και λέω, κοίτα να δεις. Ναι. Όλες οι ίδιες είμαστε. Αυτή είναι η ατάκα. Ο Γιάννης μου είναι survivor. Τον έχω ψηφίσει 50 φορές και από σταθερό και από χημικό. Κορίτσι μου. Σαν κάτι συγγενείς που μας βλέπουν και έτσι μια στο τόσο και μας λένε. Εμείς πάντως την τηλεόραση την έχουμε ανοιχτή στο κανάλι που δουλεύετε για να μας πιάσει η τηλεθέαση. Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν δουλεύει. Τι εννοείς δεν δουλεύει έτσι, δεν μας καταλαβαίνουν. Λέω όχι. Και να καταλαβαίνανε δε ότι είσαστε και συγγενείς θα σας είχαν κόψει τις εξετάσεις. Είχατε τελειώσει. Παλιά είχα ένα φίλο που είχε μηχανάκι, τότε που ήμουν στο Κάτσε Καλά. Που κάνατε με νάλλες, τρίτη βράδυ που έλεγα... Το κεράγιο συνέχεια. Ένα μηχανάκι. Ναι, ένα, ό,τι επηρεάσουμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, ομολογώ. Μου έχουν γράψει κανένα 2-3 φορές μέσα στα χρόνια, μπορεί και παραπάνω, τηλεθεάτριες, ότι Ελένη, έχω μηχανάκι, σε στηρίζω πολύ. Πήγα να τη πω, μην το λες, μην το φωνάζεις, παιδί μου, θα στο πάρω. Εγώ θα σου γράφω, έχω μηχανάκι, πώς θα δίνεις. Πολύ σωστό κι αυτό. Τώρα πια έτσι είναι. Λοιπόν, για πες πώς πέρασες το γρήγορο ταξίδι σου. Βρε αγάπη μου, αυτά τα ταξίδια που κάνεις τα αυθημερών και μπράβο σου που τα κάνεις. Αλλά να σου πω την αλήθεια, και εγώ στη θέση σου, ειδικά αυτό το ταξίδι που έκανες τώρα, θα ήθελα να έρθω. Αυτόν τον τύπο θα ήθελα να τον γνωρίσω από κοντά. Το κλέψα λίγο. Παίρνω μισή μέρα παραπάνω, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Έτσι, λίγο για να μην. Παίρνε τις ανάσες σου και όποιος μπορεί να τις παίρνει. Ναι, όχι, ήταν ένα ωραίο ταξίδι γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντες. Ενδιαφέροντα και τα τρία αγόρια που συνάντησα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με το θέαμα. Ο Γκάι Ρίτσι ξέρει να σε κρατάει. Τι γελάς. Με τον Γλυκούλη, το Σταύρο μου λέει: χαμογέλα λίγο, δεν μου βγαίνει το χαμόγελο γιατί είχε γελάει μόνο. Μου κάνει το γκου το τρυποκάριδο και με πιάνουν τα γέλια. Και σε αυτή την ηλικία ο Γκούντι γερασμένο. Για τον Γκούντι. Σε χαιρέτησε με τον τρόπο που χαιρετιέσαι με τη γελαλή. Ξέρω γαλλικά. Κατάλαβα στα γαλλικά. Τη μιλάτε τη διάλεκτο.